λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλουμε να τονίσουμε ότι όλη η φιλολογία για την προσπάθεια που δήθεν κάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του μαύρου πολιτικού χρήματος είναι υποκριτική. Και είναι υποκριτική γιατί βλέπει το μαύρο πολιτικό χρήμα κυρίως στα κουπόνια του ΚΚΕ. Κύριε Υπουργέ, ο τόπος μας είναι πολύ μικρός. Όλοι μας εδώ πέρα γνωριζόμαστε με τα μικρά μας ονόματα. Μιλάτε μερικές φορές σαν να προέρχεστε από παρθενογέννηση. Όλοι έχουμε δει. Προηγήθηκαν προεκλογικές εκστρατείες που υπήρχαν πρώην υπουργοί είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι είχαν τόσα εκλογικά κέντρα και είχαν τέτοιες δαπάνες οι οποίες ξεπερνούσαν τις δαπάνες που έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα συνολικά σε όλη την Ελλάδα. Και το λέω αυτό με πλήρη γνώση, γιατί είχα την ευθύνη και για την τοπική αυτοδιοίκηση, είχα την ευθύνη και των οικονομικών. Και μιλούσα με όλους τους υπεύθυνους των κομμάτων για τα οικονομικά τους. Και ερχόταν απλοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και λέγανε ότι πηγαίναν να νοικιάσουν ένα μαγαζί 12 τετραγωνικών για την προεκλογική περίοδο και τους ζητάγαν τόσα λεφτά που νομίζαν ότι δεν το θέλουν να το νοικιάσουν, αλλά να το αγοράσουν. Και τολμάμε να μιλάμε για μαύρο πολιτικό χρήμα. Ναι, έχουμε πλήρη γνώση της κατάστασης και όλων των πραγμάτων. Δεύτερο, η προβολή και η υπερπροβολή των προσώπων υποψηφίων σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει ούτε μία σχέση με την καθ' αυτό προεκλογική περίοδο των 3, 4, 5 εβδομάδων. Υπάρχει μια υπερπροβολή των εκάστοτε κυβερνητικών παραγόντων, υπουργών, βουλευτών, κυβερνητικών αξιωματούχων. 365 μέρες το χρόνο για 4 χρόνια. Και αυτή την υπερπροβολή θα την ανταγωνιστεί, θα την συναγωνιστεί ένας άλλος υποψήφιος, γνωστός ή λιγότερο γνωστός, με τις 2 ή 3 παρουσιάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι ή δεν είναι υποκρισία? Συνετεύξεις επί συνετεύξεων, επί παντός του υπηστητού. Και όλα βεβαίως γιατί θέλουν να προβάλλουν την αστική αντίληψη, την αστική ιδεολογία. Και φυσικά τα κυβερνητικά κόμματα, σήμερα είναι το ΠΑΣΟΚ που είναι η κυβέρνηση, έχουν ισχυρότατους μηχανισμούς τους οποίους αξιοποιούν στο έπακρο και έχουν επιρροή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκτός τα κρατικά και στα ιδιωτικά. 59% έως 60% είναι ο χρόνος που διατίθεται για τα κυβερνητικά στελέχη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί? Μήπως είστε πιο όμορφοι, κύριε Υπουργέ? Δεν επιζητούν ανταλλάγματα οι επιχειρηματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης? Και τι είναι το αντάλλαγμα? Πάρε δώσε εκείνη τη στιγμή, δεν είναι διαχρονικό? Μα δουλευόμεθα εδώ πέρα. Σοβαροί άνθρωποι, μεγάλοι άνθρωποι, νοήμονες είμαστε. Εμείς κοροϊδευόμαστε κιόλας. Το τρίτο ζήτημα. Αναφερόμενος στα κουπόνια ο Υπουργός, στην Επιτροπή, στις 22 του μήνα, 22 εβδόμου, ανάμεσα στα άλλα τόνισε. Τα 10 και τα 20 ευρώ είναι μια εκδοχή και η ανωνυμία των εκατοντάδων χιλιάδων κουπονιών, τα οποία δεν μαζεύουν 10 ευρώ, είναι η άλλη εκδοχή. Μαζεύονται τεράστια χρηματικά ποσά και αν η Ελλάδα κατηγορείται αυτή τη στιγμή από το Συμβούλιο της Ευρώπης, για αυτήν την ανωνυμία κατηγορείται. Τι λέει, ρε παιδί μου? Το Συμβούλιο της Ευρώπης ανακάλυψε στην Ελλάδα την παρανομία. Δηλαδή στην Ιταλία, στη Γαλλία, εκεί που καταδιώκονται υπουργοί και φτάνουν στη Βόρεια Αφρική και μερικοί πεθαίνουν εκεί και πρώην πρωθυπουργοί, ή στη Γερμανία. Μα καλά,
Κοροϊδευόμαστε. Τι λέμε δηλαδή. Και βεβαίως, ποιο είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης? Είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης το οποίο τα τελευταία χρόνια βρήθη αντικομμουνιστικών αποφάσεων. Θέλει το Συμβούλιο της Ευρώπης να αλλάξει την ιστορία. Μα μια ιστορία η οποία έχει γραφτεί με το αίμα της πάλης των λαών δεν μπορεί να αλλάξει και να ξαναγραφτεί με το μελάνι. Και βέβαια θα ήθελα να σημειώσω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θεωρεί ότι είναι τιμητικό για μας που αυτό το αντικομμουνιστικό συμβούλιο ασχολείται με τα κουπόνια του ΚΚΕ. Και ασχολείται όχι τυπικά, αλλά ουσιαστικά. Αυτό που θέλουν είναι να στραγγαλίσουν οικονομικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γι' αυτό είστε αντιφατικός, κύριε Υπουργέ, όταν λέτε ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε κακές προθέσεις για το ΚΚΕ.